Χθες πάρθηκε μια ιστορική απόφαση που πλέον ιδρύει ο Δήμος ένα νέο νομικό πρόσωπο με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, το Δημοτικό Λαογραφικό Μουσείο, Δημοτικό Ιστορικό Λαογραφικό Μουσείο Βάσου Πετροπούλου και Παναγιώτου Γαρταγάνη. Ξέρετε ότι τα τελευταία χρόνια, μετά το κλείσιμο για οικονομικούς λόγους του Ιδρύματος, αναλάβαμε την οικονομική του στήριξη. Με πολύ αγώνα καταφέραμε και πριν από λίγες μέρες ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας υπέγραψε την κοινή υπουργική απόφαση για την διάλυση του Ιδρύματος. Με την επόμενη απόφαση τώρα εμείς αποφασίζουμε να ιδρυθεί πλέον αυτό δημοτικό νομικό πρόσωπο και η προσπάθειά μας θα συνεχιστεί και γρήγορα μάλιστα να ιδρυθεί μέσα στο 2019, γιατί χρειάζονται εγκρίσεις, κοινές υπουργικές αποφάσεις πάλι και από το Υπουργείο Οικονομικών αλλά και από το Υπουργείο Εσωτερικών κυρίως. Και αυτό θα κάνουμε. Και θα έχουμε ένα νέο νομικό πρόσωπο που θα είναι στολίδι για το Δήμο. Και θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν εκεί να επενδύσουμε στη βελτίωση της λειτουργίας του, στη βελτίωση, αν θέλετε, ακόμα και των υποδομών που έχει. Ήδη κινούμαστε σε συνεργασία με την περιφέρεια για να χρηματοδοτηθεί εκεί ο εξυγχρονισμός αυτού του λαογραφικού μουσείου. Υπάρχει συγκεκριμένη μελέτη που έχει εκπονηθεί από το Δήμο και πιστεύω ότι θα έχουμε ευχάριστα το προσεχές διάστημα, από ό,τι έχει ανακοινώσει η περιφέρεια που έχει και την ευθύνη της κατανομής των πιστώσεων. Πιστεύω ότι θα βγει πρόσκληση και θα υπάρξει αντίστοιχη ένταξη, όπως υπάρχουν τελευταία πολλές ανακοινώσεις. Αυτό πιστεύω ήταν το πιο σημαντικό θέμα στο χτεσινό Δημοτικό Συμβούλιο. Πέρασε ομόφωνα και πιστεύω ότι θα έχουμε και ομοφωνία όσον αφορά αυτό που πρέπει να γίνει το προσεχές διάστημα.